Ναι, γι' αυτό σας είπα. Ήταν η οικονομία της συζήτησης για να υπάρχει μια ενότητα. Δεν χρειαζόταν η προηγούμενη ένταση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παίρνω το λόγο για να αποκαταστήσω την αλήθεια, την οποία αλήθεια δυστυχώς ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης είτε εσκεμμένα γνώρισε είτε πραγματικά δεν την γνωρίζει. Όλοι γνωρίζετε ότι υπάρχει η Επιτροπή Υπόθεν Έσχεν της Βουλής, η οποία συνεδρίαζει, τα μέλη που την συναποτελούν είναι 7, 2 είναι από αυτούς μόνο μέλη της κυβέρνησης, οι υπόλοιποι είναι δικαστές και ένας εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή η Επιτροπή του Πόθεν Έσχες δεν βρήκε το παραμικρό να καταμαρτυρήσει και να καταγράψει στο Πόθεν Έσχες το δικό μου. Άρα ελπίζω και πιστεύω ότι θα ανακαλέσει αυτά που είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι πραγματικά είναι λυπηρό σε μια τέτοια συζήτηση, σε μια συζήτηση όπου το θέμα είναι η διαφθορά και η αντιμετώπιση και της διαφθοράς και της διαπλοκής, τα επιχειρήματα του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι τόσο ισχνά που αναγκάστηκε να αναφέρει ονόματα τα οποία έχουν λήξει τα θέματα τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Φλαμπούρα.